Ιησούς και Σωκράτης. Η εικόνα του Ιησού ως διδασκάλου πλάστηκε πάνω στα χνάρια του Σωκράτους. Καταρχήν υπάρχει μία ομίχλη που περιβάλλει τη μορφή του Σωκράτους και που διατηρήθηκε στη μορφή του Ιησού. Ο Σωκράτης δεν έχει αφήσει κανένα γραπτό κείμενο όπως και ο Ιησούς. Επιπλέον, κανείς από όσους διηγούνται γι' αυτόν, ούτε ο Πλάτων, ούτε ο Ξενοφών, ούτε ο Αριστοφάνης που συχνά τον κατακεραυνώνει στις κωμωδίες του, δεν γνώρισαν τον Σωκράτη ως νέο. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Ιησού. Εκτός από μερικά ψήγματα διηγήσεων που αφορούν τη γέννησή του στον Ματθαίο και στον Λουκά και μία σύντομη αναφορά που παρουσιάζει τον Ιησού 12ετή στο ναό, τα ίχνη του χάνονται για τα κανονικά Ευαγγέλια και τον εμφανίζουν πλέον 30ετή. Ο Μάρκος και ο Ιωάννης διηγούνται κατευθείαν τα 3 τελευταία χρόνια της ζωής του. Άλλη μία ομοιότητα είναι η ετυμολογία των ονομάτων τους που περικλεί την έννοια της σωτηρίας. Το όνομα Σωκράτης προέρχεται από την λέξη σος, που μεταγενέστερα έγινε σώος, που σημαίνει το ισχυρόν, το ασφαλές. Από την ίδια ρίζα και το ρήμα σώζω. Το όνομα Γεσούα είναι συγκεκομένος και εξελινισμένος τύπος του Γεχωσούα, που σημαίνει ο Κύριος είναι σωτηρία. Δεν το λέω εγώ. Το γράφει ο Π.Γ. Μπρατσιώτης, καθηγητής της εισαγωγής και ερμηνείας της Παλαιάς Διαθήκης στο Εθνικό Πανεπιστήμιο στο Λίμα Ιησούς στη Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια. Ο Ιησούς είναι τέκτον, Μάρκος σιγματάφ 3 και γιος τέκτονος, Ματθαίος γιώτα γάμα 55, όπως ο Σωκράτης είναι λιθουργός, δηλαδή λιθοξώος και γιος λιθοξώου, Διογέννης Λαέρτιος και Παυσανίας. Ως διδάσκαλοι αμφότεροι είναι αυτοδίδακτοι. Στο συμπόσιο του Ξενοφόντος, ο Σωκράτης μιλώντας για τον εαυτό του, λέει ότι είναι αυτουργός της φιλοσοφίας και για τον Ιησού οι συντοπίτες του αναρωτιούνται πώς ούτως γράμματα είδε μη με μαθηκός, πώς γνωρίζει γράμματα αφού δεν τα διδάχθηκε. Η οξύτατη αντιπαράθεση του Ιησού με τους Φαρισαίους ως εκπροσώπους της υποκριτικής θεοσέβειας θυμίζει την εναντίωση του Σωκράτους προς τους σοφιστές για τον μεταπρατικό χαρακτήρα της δραστηριότητάς τους. Και όπως ο Ιησούς συνδιαλέγεται με τους Φαρισαίους στο θησαυροφυλάκιον, γράφει ο Ιωάννης Ήτα 20, ταύτα τα ρήματα, εννοεί τα λόγια, ελάλησεν ο Ιησούς εν το γαζοφυλακείο. Έτσι και στην Απολογία 17 σε, λέει ο Σωκράτης, «Με ακούτε να απολογούμε με τα ίδια λόγια με τα οποία έχω συνηθίσει να μιλώ και στην αγορά γύρω από τις τράπεζες των αργυραμιβών, εν αγορά επί των τραπεζών». Ο Ιωάννης είναι από μίμηση του Πλάτωνος. Αμφότεροι είναι οι αγαπημένοι μαθητές των διδασκάλων τους και οι πιο πιστοί. Είναι και οι δύο εύποροι, ελεύθεροι λοιπόν από τις βιοποριστικές τους ανάγκες να ακολουθήσουν τους διδασκάλους τους, είναι άλλωστε αυτόπτες μάρτυρες, και να συγγράψουν τα έργα τους με κεντρικά πρόσωπα τους διδασκάλους αυτούς. Ο Διογέννης Λαέρτιος στο βίο του Σωκράτους διηγείται πως ο φιλόσοφος όταν συνάντησε τον Ξενοφόντα, έναν άλλον μαθητή του, τον ρώτησε πού πολλούνται τα διάφορα πράγματα. Μόλις εκείνος απάντησε, τον ξαναρώτησε πού γίνονται οι καλοί και ενάρετοι άνθρωποι. Ο Ξενοφών δεν ήξερε και ο Σωκράτης του είπε «Ακολούθησέ με και θα μάθεις». Ακριβώς όπως ο Ιησούς «Και ευρίσκει Φίλιππον και λέγει αυτό, ακολούθημη», γράφει ο Ιωάννης Α44. Ο Σωκράτης αντέχει τις κακουχίες του σώματος όπως διηγείται ο Πλάτων στο συμπόσιόν του 220 σε με ντε, ότι συνέβη κατά την εκστρατεία στην Ποτίδεα. Αντιστοίχως οι Ευαγγελιστές παρουσιάζουν τον Ιησού να βρίσκεται στην έρημο απέχοντας από κάθε τροφή επί 40 ημέρες. Οι δύο διδάσκαλοι περιφρονούν τον πλούτο. «Αλλά βρίσκομαι εις άπειρον παινίαν για τη λατρεία του Θεού», λέει ο Σωκράτης στην απολογία του. «Πώς δυσκόλωση τα χρήματα έχοντες εις ελεύσονται εις την Βασιλείαν του Θεού», αναφωνεί ο Ιησούς, Λουκάς Ιώτα Ήτα 24. «Μη φροντίζετε ούτε για τα σώματά σας, ούτε για τα χρήματα, όσο για την ψυχή σας», λέει ο Σωκράτης, Απολογία 30 μπ. «Μη μεριμνάτε για τη ζωή σας, τι θα φάτε και τι θα πιείτε, ούτε για το σώμα σας, τι θα φορέσετε», λέει ο Λουκάς ΙΒ 22 και ο Ματθαίος ΣΥΓΜΑ ΤΑΦ 25. «Εφόσον πείθεσαι στα λόγια μου, ακολούθησέ με εκεί, όπου όταν φτάσεις θα κερδίσεις την ευδαιμονία». «Και στην ζωή και μετά τον θάνατο», λέει ο Σωκράτης, Γοργίας 527 σε. «Αμήν σας λέω,
«Εάν κάποιος τηρήσει το λόγο μου, δεν θα γνωρίσει θάνατο στον αιώνα», λέει ο Ιησούς, Ιωάννης Ήτα 51. Παρεμπιπτόντος, η λέξη αμήν είναι ελληνική. Είναι το ομηρικό ημέν, που σημαίνει αληθώς. Μπορεί να το βρει όποιος θέλει στην Ιλιάδα, στην πρώτη ραψοδία, στίχος 77. Οι παραβολές του Ιησού θυμίζουν σε πολλά σημεία τους πλατωνικούς διαλόγους. Ο καλός φορέας μοιάζει να βγαίνει από τις σελίδες του Φέδρου. Ο πτωχός Λάζαρος από το Συμπόσιον και μάλιστα από την θεωρία της Διοτίμας περί έρωτος. Κάποια σημεία της πολιτείας εμφανίζουν τις αντιλήψεις της Καινής Διαθήκης περί κολάσεως. Όσο για το κείμενο του Παύλου για την αγάπη, παρουσιάζει εμφανή ομοιότητα με το εγκόμιο του Αγάθωνο στον έρωτα που συμπεριλαμβάνεται στο απαράμιλον Συμπόσιον. Αποδείξεις για την εκτεταμένη λογοκλοπή που υπέστησαν τα ελληνικά κείμενα είναι η ύπαρξη του Τάρταρου και του Άδη μέσα στα κείμενα των Ευαγγελιστών. Ο Τάρταρος είναι η φυλακή των Τιτάνων και στο ίδιο μέρος ρίχνονται αλυσοδεμένοι οι άγγελοι που αμάρτησαν. Επιστολή Πέτρου Β 4. Ο Ιησούς κατέβηκε στον Άδη όπως μαθαίνουμε από τις πράξεις Β 31, αλλά ο Άδης είναι ο γιος του Κρόνου και της Ρέας, αδελφός του Διός και του Ποσειδώνος. Ηλιάς, Ραψοδία Όμικρον 187 και εξής. Η δίκη του Ιησού είναι ίδια με την δίκη του Σωκράτους. Πρώτον, όλα συμβαίνουν μέσα σε μία ημέρα και η ετιμιγορία είναι τελεσίδικη, καταδίκη εις θάνατον. Δεύτερον, η πόλη σε εορτάζει. Η καταδίκη του Σωκράτους καθυστερεί επειδή το ίδιο ποιείο, το ιερό ποιείο, φεύγει για τη Δήλο, γεγονός που αναστέλει όλες τις καταδίκες. Η δίκη του Ιησού επισπεύδεται λόγω Πάσχα. Τρίτον, οι απολογίες και των δύο διδασκάλων είναι αυτοσχέδιες και αποτυγχάνουν σε γενικές γραμμές να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Τέταρτον, τα 30 αργύρια αντιγράφουν τις 30 μνές που προτείνει ο Σωκράτης να το επιβληθούν ως πρόστιμο από το δικαστήριό του. Πέμπτον, καθοριστική σημασία για την καταδίκη του Σωκράτους παίζουν οι ψευδομάρτυρες. Απολογία 18α και ο Μάρκος Ι Δ 56 αντιγράφει. Πολλοί γαρ εψευδομαρτύρουν κατά αυτού. Τέλος, ένα οργισμένο πλήθος στρέφεται τόσο εναντίον του Σωκράτους, απολογία 23 σε, όσο και εναντίον του Ιησού, Ιωάννης Ζήτα 12. Και εκείνο το ποτήρι, στο οποίο αναφέρεται ο Ιησούς, παρελθέτω απεμού το ποτήριον τούτο, Ματθαίος Κ.Σ.Τ. 39, δεν είναι μία ποιητική έκφραση κατά την κορύφωση του πόνου και της απόγνωσής του. Είναι απλώς το ποτήρι με το οποίο ο Σωκράτης πίνει το κόνιο.